Βρύσα Λέσβου 13 Ιουνίου. Τα πλάνα από αέρος με τη χρήση drone περίπου 2-24 ώρα μετά το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ είναι αποκαλυπτικά του μεγέθους της καταστροφής. Το μέρος μοιάζει σαν βομβαρδισμένο, με το 80% των κτηρίων να έχει καταστραφεί, ενώ και τα υπόλοιπα χρειάζονται επισκευές. Συγκλονιστικές οι στιγμές που περιγράφει με δάκρυα στα μάτια στην κάμερα της ΕΡΤ ο κύριος Δημήτρης, που κατάφεραν να βγουν με τη γυναίκα του μέσα από το γκρεμισμένο σπίτι τους. Τώρα βλέπουν τους σκόπους μιας ζωής μέσα στα χαλάσματα. Είμαστε κάτω εδώ, κάτω, Κοζίνης. Ακούσαμε λοιπόν, βρούκο, ξέρω τι, φωνώ, ακριβώς από εκεί, που είναι, φωνάζαμε βοήθεια, βοήθεια, 4 παρά. Ήρθε αυτό το παιδί. Τι μα έβγαλε. 50 χρόνια μείνει σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι αυτό με τα αγόρασε η πατέρα μου. Έδωσε 3.000 κιλά λάδι για να τα αγοράσει η πατέρα μου. Να με το πάρει πρίκα. Αλλά δεν ήταν έτσι. Το κάναμε εμεί με τον άντρα μου. Δεν αφήσαμε με ρουκάμα του. Σε ανεσυλίε μαζεύαμε, σε υπονόμου δρεύαμε, στα ραντεία μετά χέρισαμε τον άντρα. Ποια ρεύτησα για να πάρουμε δύο δραχμέ να κάνουμε το σπίτι. Εδώ στη Βρύσα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια συστηματική και συσσωρευμένη εμφάνιση βλαβών στις κατασκευές, ενώ στις γύρω περιοχές οι ζημιές είναι διάσπαρτες και πολύ μικρότερου μεγέθους. Την ίδια ώρα και παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο φούρνος στη Βρύσα αναμένεται από αύριο να βγάλει και πάλι φρέσκο ψωμί για τους σεισμόπληκτους. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, έχουν ξεπεραστεί σήμερα όσον αφορά εμένα εδώ πέρα και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Πώς δεν υπάρχει. Το χωριό έχει ερημώσει. Απλά ο κόσμος εκεί που έχει μεταφερθεί σε στρατόπεδο, σε Πολυχνήτο, σε Βατερά, να πάμε να δώσουμε ψωμί. Η γη συνεχίζει να τρέμει στη Λέσβο, με πολλούς μετασεισμούς που χαρακτηρίζονται φυσιολογικοί και αναμενόμενοι από τους σεισμολόγους. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει σημειωθεί κάποιος μεγάλος μετασεισμός, όπως αναμένουν οι επιστήμονες. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Γίνονται αρκετοί μετασεισμοί όπως περιμέναμε. Υπάρχει ένα θέμα με το μεγαλύτερο μετασεισμό, όπως αντιλήφθηκα. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποιος μεγάλος μετασεισμός. Ναι, μεν έχουμε συνηθίσει σε μερικές περιπτώσεις να γίνονται μεγάλοι μετασεισμοί της τάξης του 5,5 που περιμένουμε τώρα, που θα θέλαμε να γίνει, ας πούμε, αλλά δεν γίνεται πάντα αυτό το πράγμα. Μέλημα της πολιτείας, όπως ανακοίνωσε από τη Λέσβο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τα κλιμάκια μηχανικών για να ακολουθήσουν επιδοτήσεις ενοικίου και αποζημιώσεις στους πληγέντες. Είναι 150 μη κατοικήσιμα από αυτά που έγιναν έλεγχοι κτίρια και 104 κατοικήσιμα. Η προτεραιότητά μας είναι τόσο οι κατοικίες των πολιτών, αλλά κυρίως τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, το νοσοκομείο, το γεροκομείο. Για μας αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών, του κάθε πολίτη χωριστά, και να μπορέσουμε με ταχύτητα αλλά και με αποτελεσματικότητα και ψυχραιμία να συνδράμουμε σε ό,τι χρειαστεί. Προχωράμε στις άλλες ενέργειες, σε κάποια επιδόματα που πρέπει να δοθούν στους κατοίκους για τις άμεσες ανάγκες, γιατί χάσαν τα πάντα από ό,τι είδατε, φύγανε. Όπως ήταν. Το χωριό Βρύσα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους, τονίζοντας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επιδότηση ενοικίου και την οικονομική υποστήριξη των πληγέντων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα και σαφή, να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών η οποία έχει γίνει, με τον σχετικό χαρακτηρισμό από τους αρμόδιους μηχανικούς, και βέβαια να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στην επιδότηση του ενοικίου των ανθρώπων που δεν μπορούν πια να κατοικήσουν στο χωριό και στην προσωρινή οικονομική τους υποστήριξη. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχει και μια απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ΕΝΦΙΑ για 2 τουλάχιστον χρόνια για τους ανθρώπους που έχασαν την περιουσία τους, και από εκεί και πέρα βέβαια θα ξεκινήσει το δύσκολο έργο της ανακατασκευής. Στο νησί μετέβη και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος μαζί με κλιμάκιο της Αποστολής, ώστε να στηρίξουν και έμπρακτα με είδη πρώτης ανάγκης τους σεισμόπληκτους. Μία γυναίκα από ό,τι μου είπαν ότι πέθανε, και απορεί κανείς ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό πως δεν έχει περισσότερα θύματα. Αλλά είναι μέσα στη ζωή και αυτά, γι' αυτό και ένα ύμνος της Εκκλησίας μας λέει να μας προστατεύει ο Θεός από την φοβερά του σεισμού απειλή.
Να ευχηθούμε γρήγορα να περάσουν και αυτά και να ξαναγίνει πάλι ένα έτσι όμορφο χωριό, στο ίδιο στυλ, στην ίδια γραμμή.